Όποιος καεί λίγο αυτά. Όποιος πάντως καεί. Θα τα σχολιάσω, ναι. Για πάμε, πάμε, σ' αφήνουμε λοιπόν να μιλήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν την τάση του καιρού της νέας μας εβδομάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι γενικά οι συννεφιές με ηλιοφάνειες, με εξαίρεση Τετάρτη και Πέμπτη που θα έχουμε λιγότερες συννεφιές. Αλλά και σιγά σιγά, Μαρία, οι γνωστές εναλλαγές των ανέμων σε νοτιάδες το πρωί και βορειάδες το βράδυ. Ναι, το λέω που δεν σ' αρέσει ο νοτιάς, έτσι. Γι' αυτό αρρώστησα. Και ανεβαίνουν έτσι και οι γρασίες. Μα δεν έχει μπει ακόμα ο νοτιάς. Επειδή είναι προαρρώστια αυτό. Θα έρθουν οι γνωστές υγρασίες που σου αρέσουν, γι' αυτό το λέω για σένα. Θα έχουμε λοιπόν τις γνωστές αναλλαγές των ανέμων σε νοτιάδες το πρωί και βοριάδες το βράδυ, όπου θα κρατήσουν έτσι για όλη τη βδομάδα και ίσως και για όλο το μήνα. Ίσως. Ναι. Βαρομετρικό χαμηλό, ναι. Φτάνει από τα δυτικά, μιλάμε σιγά σιγά σήμερα το απόγευμα και για Τρίτη, ναι. Αλλά δυστυχώς έχουν επιστρέψει τα υψηλά μας και δεν το αφήνουν να περάσει από τα νότια μας, έτσι όπως αρχικά έδειχναν τα μοντέλα που κάποιοι βιάστηκαν να κάνουν και να δημοσιεύουν και να δώσουν ψεύτικες ελπίδες. Και αμέσως μετά, με νέες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις, να τα παίρνουν πίσω. Θα ήθελα να αυξήσω την προσοχή στο Ιόνιο και συγκεκριμένα Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Όποιοι μας ακούνε διαδικτυακά από εκεί, ή αν θέλουν να κοινοποιήσουν τέλος πάντων, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και γύρω περιοχές υπάρχει πιθανότητα για πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα την Τρίτη, ίσως και την Τετάρτη. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Σε εμάς που έρνε εκεί Τρίτη Τετάρτη έχει εξαφανιστεί. Τα ήρεμα νερά που συζητάνε οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Τουρκίας παρέμειναν πολύ ήρεμα εκτός από λίγο αεράκι. Λοιπόν, όχι, όχι, κάτι θα δούμε και εκεί. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν, ας πάμε στην πρόβλεψή μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, συννεφιές κατά διαστήματα, κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα είναι μέγιστη 19-20, 13-14 η ελάχιστη. Η άνεμη βορειοδυτική αρχικά, με πιθανότητα το μεσημέρι να είναι κάποιες ώρες νοτιάδες και το βράδυ πάλι βοριάδες, με την έντασή του στα 1-2 μποφόρ, με ρηπές ίσως κατά τόπους και τα 3-4. Η υγρασία σε μέτρια επίπεδα, όπου θα κοιμαθεί από 50-75%. Τρίτη. Θα έχουμε αρκετές συννεφιές, λιγότερη ηλιοφάνεια και μικρή πιθανότητα από το πρωί ως το απόγευμα, αλλά και το ξημέρωμα της Τρίτης, δηλαδή Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη, να έχουμε κάποιες κατά τόπους ασθενείς μπόρες, κυρίως πιο νότιες πλευρές. Όταν λέω πιο νότιες, εννοώ πιο νότιο από την Ιερά Πέτρα. Δηλαδή, μάλλον στο νησί θα μας τα ρίξει. Τι θάλασσα θα ρίξει μερικά λεπτά. Ναι, αν ρίξει κάτι. Ελπίζομαι τώρα εκεί με την κοντινή της θάλασσας να πάρουμε κι εμείς μια δροσιά. Καμιά μπόρα έτσι. Εξόφρεξα, ας πούμε. Ναι, μήπως και έτσι να πάρει λίγο. Ας είναι και σταγόνα υγιής. Η θερμοκρασία θα είναι μέγιστη 21-22, η ελάχιστη 14-15. Η άνεμη από νωρίς το πρωί νοτιάδες και αργά το βράδυ βοριάδες, με την έντασή του στα 1-2 και ρηπές 3-4. Η υγρασία αρκετά υψηλή, όπου θα κοιμανθεί από 70-90%. Τετάρτη. Θα έχουμε ψιλοέθριο καιρό με ηλιοφάνεια και συννεφιές. Θερμοκρασία 22-23 μέγιστη, 18-19 η ελάχιστη. Άνεμη από το πρωί νοτιοδυτική, με την έντασή του στα 1-2, με ρηπές προς τα 3. Και το βραδάκι βόρειο ξανά. Υγρασία 70-90%. Πάμε στην Πέμπτη. Η οποία Πέμπτη θα έχουμε έθριο καιρό με ηλιοφάνεια, λίγες συννεφιές κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα φτάσει η μέγιστη στους 23-24, η ελάχιστη 17-18. Βλέπουμε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει αυτές τις μέρες. Η άνεμη νότιοι το πρωί, στα 2-4 μποφόρ, ίσως έχουμε και κάποιες ρηπές προς τα 5. Η υγρασία θα κοιμαθεί από 60-75%. Πάμε σε μακροπρόθεσμη, που από Κυριακή 15 Νοεμβρίου φαίνεται να υπάρχει πάνω κάτω ο ίδιος καιρός χωρίς κάποια αξιόλογη αλλαγή, αλλά με πτώση λίγο ακόμα της θερμοκρασίας, που με τα παρόν δεδομένα θα είναι η μέγιστη περίπου στους 19-20 και ελάχιστη στους 12-17. Βλέπουμε ότι
Μάλλον πρέπει να είναι το πρώτο δωδεκάρι για φέτος. Έτσι, στην άλλη εβδομάδα, κάπου στη Δευτεροτρίτη, αν θυμάμαι καλά, το είδα. Έως τουλάχιστον και τους 23 με 24 του μήνα θα παίζουν κάπως έτσι οι θερμοκρασίες. Η εβδομάδα γενικά η επόμενη εβδομάδα θα έχει αρχικά ηλιοφάνειες και συννεφιές κατά διαστήματα, ειδικά μες στα τέλη εβδομάδας. Δυστυχώς στην περιοχή μας ακόμα δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από κάποιες αστάθειες που από ό,τι παρακολουθώ δεν θα φτάσουν σε εμάς. Οι άνεμοι την επόμενη εβδομάδα φαίνεται να παραμείνουν μια από τα ίδια, νοτιάδες όλη τη μέρα, βοριαδάκι το βράδυ σε μέτρια ένταση. Επίσης γύρω στις 20 με 24 του μήνα φαίνεται να έχουμε και κάποια μικρή ενίσχυση. Αυτή η πιθανότητα που υπήρχε για την κατάσταση μετά τις 20 του μήνα, τη βλέπουμε να υπάρχει αυτή, να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Υπάρχει πιθανότητα, αλλά για την υπόλοιπη Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί επειδή αλλάζουν τα δεδομένα πολύ γρήγορα και συχνά, κρατάω ένα μικρό καλάθι όπως κρατούσα και την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Από αυτά που βλέπω νομίζω ότι εδώ θα φτάσουν πάλι τα απομνημονεύματα. Okay. Αν φτάσουν. Ελπίζω να αλλάξει κάτι βέβαια, να έχουμε καμιά υποχώρηση πάλι κανενός υψηλού και να μπορέσει να έρθει πιο ανατολικά αυτή η κατάσταση. Πάμε να δούμε έτσι γρήγορα και τον καιρό στις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης. Άγιος Νικόλαος, ηλιοφάνεια με συννεφιές κατά διαστήματα. Αύριο υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχής προς το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 13 έως 22. Βόρειοι άνεμοι αρχικά, νοτιάδες μετά. Στα 1-3, μερυπές 4-5, υγρασία 55-80%. Νεφελώδης καιρός στη Σιτία αλλά και με διαστήματα με ηλιοφάνειες. Θερμοκρασία από 15 έως 23. Στην Τρίτη ίσως υπάρχει πιθανότητα και με ασθενείς βροχή και στη Σιτία. Λίγα πράγματα όμως. Και αν. Οι άνεμοι βόρειοι αρχικά, μετά νοτιάδες με μικρές αναλλαγές. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Κρήτη σχεδόν. Με τον αέρα, η έντασή τους από 1 έως 3, μερυπές το πολύ στα 4, 55-75% η υγρασία στη Σιτία. Πάμε στο Ηράκλειο. Νεφελώδης καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και Τετάρτη και Πέμπτη θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία 13 έως 24, η άνεμη βόρειοι, μετά νοτιάδες, μικρές αναλλαγές από 1 έως 3 από φόρ, μερυπές στα 4. Η υγρασία από 60-85. Ρέθυμνο, νεφελώδης καιρός με λίγες ηλιοφάνειες κατά διαστήματα. Δευτέρα και Τρίτη περισσότερη ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία από 13 έως 24, η άνεμη βόρειοι αρχικά, μετά νοτιάδες, με την ένταση στα 1-3 και ρηπές έως 4-5, υγρασία 55-80%. Την Τρίτη το μεσημέρι ίσως υπάρχουν και κάποιες ασθενείς βροχές και στο Ρέθυμνο. Χάνια, νεφελώδης χερός με ηλιοφάνειες, Τετάρτη και Πέμπτη περισσότερο ήλιο, πιθανότητα Τρίτη για μερικές ψυχάλες ή κάποιες ασθενείς μπόρες, θερμοκρασία από 12 έως 24, η άνεμη βόρεια αρχικά, μετά νοτιάδες με εναλλαγές, η έντασή τους στα 1-3 με ρηπές ίσως 4-5. Η υγρασία από 50-80%. Μάλιστα. Αυτά. Οπότε δηλαδή νόβροχη. Εντάξει, όχι νόβροχη, μπορεί να έχουμε έτσι. Η παρατεταμένη επί της ουσίας ανοβρία συνεχίζεται τώρα. Αν έχουμε στιγμιαίες ευλογίες, είναι στιγμιαίες. Δυστυχώς συνεχίζεται. Ναι. Λιτανίες έχουμε πει να γίνουν, ναι. Δεν ξέρω αν γίνονται. Ναι, και λίγο να βρέξει. Γιατί τους χρειαζόμαστε. Καλύπτει, ρε παιδί. Όχι, σίγουρα όχι. Και αυτό το οποίο οπότε ακούω... μην ακούτε αυτό θέλω να την. Ναι. Αυτές τις μετεολάγνες, πώς να το πω τώρα. Ναι. Μετεοτρομολάγνες τέλος πάντων καταστάσεις. Ότι η Κρήτη θα πνιγεί, έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα και αυτό. Βγάλετε σωσίβια και κανό. Υπάρχει και κάποια δημοσίευση σε ένα site αρκετά καλό, ας πούμε, διάσημο, το οποίο έδειχνε στη Σιτία πλημμύρα. Ναι, το είδα και αυτό. Ναι. Μπορεί να αναφερόταν για άλλες χρονιές. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Βέβαια, ο κόσμος από κάτω, ο μισός γελούσε, ο μισός σχολίαζε αρνητικά. Ναι. Δεν ξέρω, ο κόσμος είχε αρχίσει και αγαναχτεί με αυτό το θέμα. Σίγουρα και το ζητούμενο είναι ότι ακούω από πολλούς ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι έχουν και άνυδρα, αρκετοί από αυτούς άνυδρα
λεόδεντρα αδυνατούν να τα ραβδίσουν. Γιατί ξέρουν ότι θα πρέπει να θα καταστραφούν αρκετά οι κόμοι τους και προτιμούν κάποιοι από αυτούς, τουλάχιστον τα άκουσα και εγώ προσωπικά ο ίδιος, να σκέφτονται να κόψουν κλάρες από τα δέντρα και να μαζέψουν τον καρπό.